Λοιπόν, και από την άλλη, έχει προκληθεί έτσι μια συζήτηση γύρω από, από αυτό που δήλωσε ο κ. Ξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Συλλόγου, ότι δηλαδή οι ανεμβολιαστοί, αν χρειαστεί να νοσηλευθούν, να αναλάβουν εκείνοι μερικό στο κόστος της νοσηλείας τους. Είναι κάτι εξαιρετική πρόταση, οποίο... λίγο έτσι, εντός αγωγικών εξαιρετική. Ναι, κάτι εξαιρετική. Το οποίο δεν ακούστηκε πολύ έτσι καλά. Και ο κύριος Γιώργος Ελευθερίου, Γενικός Γραμματέας του Πανελλαδικού Συλλόγου, είναι κοντά μας, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κυρία Κουτροκόη. Καλημέρα σας, κύριε Φορλή. Γιατί καλημέρα το ακούτε σας έτσι, πώς να το πω. Πώς σας φάνηκε σας αυτό, η σκέψη? Μόνο, κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά ατυχείς οι συγκεκριμένες δηλώσεις. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν απηχούν τις απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ, ούτε των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, αλλά και του συνόλου του Ιατρικού Σώματος. Αλλά είναι ο πρόεδρος παρόλα αυτά του Ιατρικού Συλλόγου. Μπορεί να έχει τις προσωπικές του απόψεις ο πρόεδρος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με αυτό εκφράζει την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακούστε, δεν είναι δυνατόν αυτή τη δύσκολη περίοδο να διαχωρίζουμε την ελληνική κοινωνία. Οι Έλληνες πολίτες έχουν ισότιμη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καθήκον του γιατρού είναι να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτων πολιτικών θέσεων ή ιδεολογιών, ακόμα και αν αυτές είναι λάθος. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αυτές οι ατυχείς απόψεις και επικίνδυνες, θα ήθελα να πω, διότι θα σας πω, κυρία Κουτροκόη, το εξής. Αύριο μπορεί κάποιος άλλος να βγει να πει κάπνιζες, ήξερες ότι δεν σου κάνει καλό στην υγεία, άρα έλα τώρα να πληρώσεις. Ή έτρωγες πολύ, πάχυνες και έχεις μεγάλη νοσηλότητα. Καλά, δεν πιστεύω ότι είναι το ίδιο, γιατί θεωρώ ότι το εμβόλιο είναι ένα όπλο το οποίο δίνεται δωρεάν. Κύριε Ελευθερίου, δωρεάν. Και άλλα εμβόλια δίνονται δωρεάν και άλλα δεν γίνονται. Ακούστε, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να διχάζουμε την ελληνική κοινωνία. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη μάχη. Και επίσης η πανδημία επηρεάζει το σύνολο των πολιτών. Βεβαίως το σύνολο. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε όλοι μαζί. Γι' αυτό οι πολίτες δεν πρέπει να διαχωρίζονται. Είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να δίνει ισότιμη πρόσβαση και υποχρέωση των γιατρών να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες. Εγώ διαβάζω στο Associated Press, κύριε Ελευθερίου, ανάλυση σημερινή, πρωινή, πριν από λίγες ώρες γραμμένη, που λέει ότι πριν από τα Χριστούγεννα, αυτά που έρχονται τώρα εδώ στην Ευρώπη, υπάρχει πλέον ορατή εικόνα των εμβολιασμένων εναντίον των ανεμβολίαστων. Ενός διχασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καταγράφει και χώρες ολόκληρες το Associated. Βλέπετε σε τέτοιο φόβο στην Ελλάδα, τέτοια εικόνα? Αυτό ακριβώς πρέπει να αποφύγουμε στην Ελλάδα, γιατί είμαστε και ένας λαός που είμαστε υπεραντιδρούμε. Πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να σταματήσουν κάποιοι να κουνάνε το δάχτυλο στους ανεμβολίαστους, αν θέλουμε να τους πείσουμε. Ο τρόπος για να προσεγγίσουμε δεν είναι κουνώντας το δάχτυλο ή απειλώντας με κυρώσεις, αλλά με τη δύναμη της επιστήμης. Κοιτάξτε, σε αυτή την πανδημία έχουμε δυστυχώς μπερδέψει την ιατρική άποψη με την πολιτική θέση. Είναι άλλο ο γιατρός, άλλο ο πολιτικός. Εμείς ως γιατροί πρέπει να πούμε τα δεδομένα. Οι πολιτικές αποφάσεις παίρνουν τους πολιτικούς. Θεωρείτε ότι ως γιατροί έχετε πείσει συνανθρώπους μας να εμβολιαστούν, κύριε Ελευθερίου? Δηλαδή ότι η ιατρική κοινότητα έχει καταφέρει να πείσει τον κόσμο με τα μηνύματα? Έχουμε κάνει μία... Έχει δοθεί το βήμα σε όλους τους επιστήμονες, νομίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό πλέον, σε όλες τις εκπομπές και στις εφημερίδες και στα site. Έχει πιστεί ο κόσμος. Τους επιστήμονες σας εμπιστεύονται πλέον? Έχουμε κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια. Αν με ρωτάτε αν πετύχαμε το μέγιστο, προφανώς όχι εκ του αποτελέσματος. Αλλά δεν φταίμε μόνο εμείς. Είναι ένα συνολικό θέμα επικοινωνιακής διαχείρισης του θέματος. Και αν θέλετε να σας πω μια λύση που δεν έχει γίνει επαρκώς, είναι να προσεγγιστεί ο κόσμος που δεν έχει πιστεί. Όχι ο αρνητής. Ναι. Ο αρνητής δεν θα πιστεί. Αυτός που έχει απορίες, που φοβάται με αυθεντικό τρόπο από τον προσωπικό του γιατρό. Και μια και ήρθαμε σε αυτό το θέμα, όσοι έχουν απορίες να απευθυνθούν στον γιατρό που τους παρακολουθεί. Είναι διαφορετική επικοινωνία που κάνει ο Ελευθερίου από την τηλεόραση και διαφορετική επικοινωνία που έχεις πρόσωπο καθένας με πρόσωπο και με τον γιατρό σου. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.